Πάντως είδα ότι έχουν βγάλει ένα πλάνο 65 περιοδίες, 400 στελέχη, ένας πανικός. Η Νέα Δημοκρατία. Στη Νέα Δημοκρατία, ναι, λες. Ναι. Εντάξει, υπάρχει ζήτημα με το ποσοστό που χρειάζεται για να πάρει την αυτοδυναμία. Θα το παλέψει. Δηλαδή δεν μπορεί να το βλέπω εδώ. 65 περιοδίες, 490 πόλεις σε 21 ημέρες. Έφτασε τόσο κοντά, δεν μπορεί να μην το παλέψει. Και φοβάται την οχτακομματική βουλή της, το είπα και χθες. Εντάξει, εφτακομματική είναι, εντάξει. Φοβάται την... Η εφτακομματική θέλει 39,4. Και φοβάται και τη... Δηλαδή ο στόχος, όπως μου λέγανε χθες το βράδυ, είναι το 40%. Μάλιστα. Για να έχουν τη σιγουριά, αν θα είναι και εφτακομματική βουλή, δηλαδή. Πάμε, Αλεξία μου. Οι πολιτικοί αρχηγοί έχουν ρηχτεί για τα καλά στην κούρσα για τις νέες κάλπες. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, όπως αναφέραμε, επισκέπτεται σήμερα την Κρήτη. Συγκεκριμένα, η περιοδία του θα ξεκινήσει από το Λασίθι και το Ηράκλειο. Το μεσημέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί τη Σιτία, την Ιερά Πέτρα και τον Άγιο Νικόλαο. Και στις 8 το βράδυ θα απευθύνει χαιρετισμό σε συγκέντρωση πολιτών στο Ηράκλειο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως οι πολίτες πρέπει να δώσουν ισχυρή εντολή για σταθερή κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία, ώστε να μην υπάρχουν περιπέτειες την επόμενη μέρα. Οι κάλπες των εκλογών είναι άδειες, είναι αυτό που επισημαίνει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Από το Περιστέρι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους υποστηρικτές του κόμματος να κρατήσουν ψηλά τις σημαίες της νίκης και να δώσουν ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό στη Νέα Δημοκρατία για να υπάρχει σταθερότητα. Υπογράμμισε πως τα μαθηματικά των εκλογών αλλάζουν από κάλπη σε κάλπη και πως όσο περισσότερα κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, τόσο δυσκολότερη είναι η αυτοδυναμία. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε πως η χώρα δεν χρειάζεται μάλλον μια σταθή κυβέρνηση με οριακή πλειοψηφία, αλλά μια σταθερή κυβέρνηση με ισχυρή πλειοψηφία για να κάνει πράξη τις μεγάλες αλλαγές. Είδαμε ακόμη τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας να τονίζει ότι η παράταξη πρέπει να πάει στις εκλογές χωρίς αλαζονία, την οποία, όπως είπε, δεν θα ανεχθεί. Κατηγόρησε ακόμη το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι τους ενώνει ο στόχος να έχουμε μια δύναμη κυβέρνηση. Όπως είπε, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι ποιος θα έχει τα πρωτεία στην αντιπολίτευση και πρόσθεσε ότι στις 25 Ιουνίου ψηφίζουμε για κυβέρνηση και όχι για αντιπολίτευση.